που κάνει την επίθεση ότι εδώ στη τελευταία στροφή περνάει από την εσωτερική τον Τσουκαλά, γκαζώνει στο σκονισμένο κομμάτι της πίστας, πέφτει κάτω, περνάει ο Τσουκαλάς πρώτος αφού χτύπησε και πάνω στη μοτοσυκλέτα του και παρολίγο να πέσει. Τερματίζει λοιπόν νικητής ο Τσουκαλάς και εδώ ο Σταυριανός έχει μπλέξει, προσπαθεί να βγάλει τη μοτοσυκλέτα του, μετά την πτώση έμπλεξε μέσα χειρόμπαλες. Όλα δυστυχώς του ήρθαν ανάποδα εδώ του Σταυριανού. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα εδώ, καθυστερεί πάρα πολύ, χάνει και τη δεύτερη θέση από τον Γιάννη Μπούστα που τερματίζει στην δεύτερη θέση. Εδώ βλέπουμε τον Τσουκαλά να πηγαίνει με τα πόδια πλέον προς τα πίτσα, φόβησε τη μοτοσυκλέτα του και ο Σταυριανός σπρώχνει κάτω από τα χειροκροτήματα του κόσμου για να τερματίσει στην τρίτη θέση. Πραγματικά ένα δραματικό φινάλε και φυσικά ένα υψηλό ενδιαφέρον εδώ στην κατηγορία αυτή των 750 κυβικών εκατοστών. Τερματίζει εδώ και πέφτει και κάτω εξαντλημένος ο τρίτος, ο Παναγιώτης Σταυριανός, που έδειξε ότι μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά στην κατηγορία αυτή.